Αρχές Μαρτίου και αν θα ξεκινήσουν τελικά οι αιτήσεις για την καταβολή του βάουτσερ των 200 ευρώ για αγορά τάμπλετ, λάπτοπ ή desktop για μαθητές και φοιτητές. Οι δικαιούχοι έπειτα από πολλά χρονικά εμπρός πίσω θα μπορέσουν τελικά να ακολουθήσουν την εύκολη κατά τα άλλα διαδικασία απόκτησης επιταγής των 200 ευρώ. Η καθυστέρηση όμως είναι μεγάλη και έχει μπει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, καθώς εκατοντάδες μαθητές μέχρι στιγμής δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα για να παρακολουθήσουν το μάθημά τους μέσω τηλεκπαίδευσης. Η βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων και αναπληρωτή τομεάρχη παιδεία Μερόπη Τζούφη εγκαλεί την κυβέρνηση και ζητά να πράξουν το αυτονόητο. 90.000 τάμπλετ. Ξαναρωτήθηκε στο τελευταίο νομοσχέδιο που είχαμε πριν από 15 μέρες, πριν 2-3 εβδομάδες, τι έχει γίνει με αυτά τα tablets. Είχα κάνει, όπως θυμάστε, και μία ερώτηση τοπικού χαρακτήρα, όταν είχαν καταγραφεί οι ανάγκες και φαινόταν ότι περίπου 2.000 παιδιά στο νομό Ιωαννίνων δεν είχαν αυτή την δυνατότητα. Απάντησε λοιπόν η κυρία Κεραμέως ότι μα έχουν παραλυφθεί από τους μαθητές. Προκύπτει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι όπως είπατε εισαγωγικά, αυτά βρίσκονται κάπου στο δρόμο. Απ' την άλλη μεριά, ξέρουμε ότι τα σχολεία ανοιγοκλίνουν, ξέρουμε ότι η τηλεεκπαίδευση συνεχίζεται με τον τρόπο που μπορεί να συνεχιστεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώσεις διδασκαλία και απ' την άλλη μεριά υπάρχει και ένα νομοθετικό delirium, διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η έλλειψη του εξοπλισμού, είναι η ανισότητα και η ασυμμετρία μεταξύ των παιδιών που έχουν αυτή τη δυνατότητα και των παιδιών που δεν την έχουν. Σε αυτή λοιπόν την πιο δύσκολη χρονιά, όπου πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα της παρακολούθησης, είτε γιατί δεν έχουν τον εξοπλισμό, είτε γιατί δεν έχουν τα σωστά δίκτυα που να μπορούν να παρακολουθούν, είτε γιατί τα ίδια τα παιδιά έχουν κουραστεί με αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, βλέπουμε ένα σημαντικό αριθμό παιδιών που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Έχουν υπάρξει τέτοιες μελέτες, έχει δημοσιεύσει και η ΟΛΜΕ και αναφέρεται περίπου σε ένα 30% των παιδιών που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Στο μεταξύ αναφέρεται και σε ένα σοβαρό θέμα το οποίο προκύπτει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η αναπληρωτής τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ άσκει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση πως σχεδιάζει να κλείσει πανεπιστημιακά τμήματα. Με το νέο τμήμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνεται ο αριθμός των εισακτέων κατά 20.000 σύμφωνα με την κυρία Τζούφη. Και τα παιδιά αυτά στέλνονται πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή αυτή μείωση για να κλείσουν τμήματα με πρόσχημα ότι είναι ολιγομελή. Άρα πάμε σε στοχευμένη, μεθοδευμένη συρρήκνωση των περιφερειακών πανεπιστημίων, σε πολύ μεγάλη μείωση του αριθμού των εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαναλαμβάνω, σε περίπου μία εκπαιδευτική χρονιά κατεστραμμένη εκπαιδευτικά με ένα 30% των παιδιών να μην μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Από την άλλη μεριά, σωστά με ρωτήσατε τι γίνεται με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι κυβερνητική επιλογή να μην ανοίξουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ξέρετε ότι υπήρξε πρόσφατη ανακοίνωση από τον αρμόδιο υφυπουργό ότι και το εαρινό εξάμηνο θα γίνει εξ αποστάσεως. Και εκεί λοιπόν έχουμε 1,5 χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια. Βεβαίως τα πανεπιστήμια κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με την τηλεκπαίδευση. Δεν τους έχουν δοθεί ξεχωριστοί πόροι σε αυτήν την κατεύθυνση και σε αυτή την αναγκαιότητα. Δεν έχει ανανεωθεί επαρκώς το προσωπικό, διότι έχει δοθεί μόνο οι συνταξιοδοτήσεις του 2019, ούτε του 2018, ούτε του 2020. Άρα έχουμε υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σε καραντίνα εδώ και 1,5 χρόνο. Όπως ξέρετε, και τα ίδια τα πανεπιστήμια και οι φοιτητές έχουν ξεσηκωθεί και ζητάνε υπό προδιαγραφές και προϋποθέσεις να επανέλθουν. Αυτό αφορά μόνο τα παιδιά που βρίσκονται επί πτυχίο, αλλά είναι καταστροφικό για τα παιδιά που έχουν εργαστήρια, αλλά και τα παιδιά που κάνουν τις ιατρικές σπουδές, όπου πρακτικά δεν προβλέπεται παιδιά που είναι στο 4ο, στο 5ο έτος και που κάνουν κλινικά μαθήματα να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, που αν δεν γίνει στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει στα επόμενα χρόνια. Θα έπρεπε η κυβέρνηση και θα όφιλε, αφού λένε ότι προοδευτικά μετά την άνοιξη θα μπούμε σε διαδικασία αποκλιμάκωσης με τη γενίκευση των εμβολιασμών, με έναν στοχευμένο, προσεγμένο τρόπο να ανοίξουν και τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Γιατί δεν ανοίγουν, είναι το ερώτημα, γιατί έχει υποθεί και αυτό. Η εκτίμηση η δική μου είναι, η δική μας δηλαδή, είναι ότι μένουν κλειστά προκειμένου να πιεστούν τα πανεπιστήμια, να εγκαταστήσουν μέσα στα πανεπιστήμια τα αστυνομικά τμήματα και τα συστήματα παρακολούθησης των φοιτητών. Πράγμα στο οποίο ξέρετε ότι όλοι οι συσύγκλητοι είναι απέναντι. Έχουμε και σημερινή απόφαση του μεγαλύτερου πανεπιστημίου, που είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που αρνείται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάει ότι εκεί που υπάρχουν προβλήματα θα πρέπει να υπάρχουν σώματα φύλαξης, υπάλληλοι όμως των πανεπιστημίων υπό την εποπτεία των Βρετανικών αρχών, ώστε να επιλύσουν αυτά τα επιμέρους προβλήματα που υπάρχουν.